μουσική Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον FM 100,6. Ο Μάξ Μοναστηρίδης και ο Γιώργος Λαζαρίδης. Μαζί με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον Θοδωρή τον Παπαδημητρίου, για την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για πολύ καλή μουσική, για τις παραστάσεις, για τις συναυλίες. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για τη Μούσα. Η Μούσα μας που το Σάββατο δίνει την αποκριάτικη της συναυλία, την 10η από την ίδρυσή της. Πολλά και ευχάριστα τα νέα της επόμενης ώρας. Να πούμε για το Θοδωρή, καταρχήν γεια στο Θοδωρή. Καλύτερα. Ότι είναι μια φοβερή προσωπικότητα, πολυτάλαντος, πιανίστας, τσελίστας, συνθέτης, κρουστός, μαέστρος, μάγειρας, τι άλλο να πούμε. Είναι τακτικός συνεργάτης μας στην ορχήστρα. Είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος για την πρόοδο της ορχήστρας και θα μας κάνει την τιμή να διευθύνει στη συναυλία της 12ης Μαρτίου, την πρώτη καρναβαλίστικη συναυλία της Μούσα. Τώρα λέμε καρναβαλίστικη, δεν όλοι αφιερωμένοι στα καρναβάλια, αλλά έχει μια μουσική που έχει προγραμματικό χαρακτήρα, ας πούμε. Με ένα γενικότερο... Ωραία. Ναι, δεν θα είναι ακριβώς πατρινό καρναβάλι και ό,τι άλλο. Θα είναι ένα θεματολόγιο, μια μουσική πρόταση πολύ επιλεγμένη και διαφορετική. Και όπως μας έλεγε ο Θοδωρής και σε αυτό που, στο σημείο που έδωσε στο δελτίο τύπου, μάγισσες, κρωτικά, μονομάχοι, πότες, όλοι αυτοί το Σάββατο 12 Μαρτίου. Καταρχήν, Θοδωρή, να μας πεις πώς έγινε η επιλογή του ρεπερτορίου που θα ακούσουμε το Σάββατο. Γιατί αυτό και όχι κάποια άλλα κομμάτια που μπορεί έτσι να θέλαμε να ακούσουμε αυτές τις ημέρες? Η επιλογή του ρεπτορίου έγινε προφανώς με κεντρικό άξονα το καρναβάλι. Θέλαμε να δώσουμε ένα πανηγυρικό τόνο στην βραδιά, με γνωστές μελωδίες, να διασκεδάσει ο κόσμος, να περάσουν όμορφα τα παιδιά, να μάθουν γνωστά συμφωνικά έργα και να τα συνδυάσουμε και με έργα του κλασικού ρεπερτορίου, έτσι ώστε πάντα να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό κομμάτι με βάθος για τα παιδιά της ορχήστρας. Εξού και ο Μπιζέ, για παράδειγμα, που είναι μέρος του κλασικού συμφωνικού ρεπερτορίου. Και από την άλλη υπάρχουν και πολύ πιο εντός αγωγικών και με την καλή έννοια εμπορικά έργα, όπως η μουσική από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, η μουσική από τον Μονομάχο, συνθέσεις διασύμων συνθετών κινηματογραφικής μουσικής με ιδιαίτερη απήχηση στο ευρύτερο κοινό. Αυτή η συναυλία, βέβαια, Γιώργο, τώρα θα αλλάξουμε λίγο ρόλους, εκτός από τον παρουσιαστή θα σε ρωτήσω και σε καλλιτεχνικό διευθυντή, έχει και ένα ακόμα χαρακτηριστικό, ότι εκτός από την κινηματογραφική μουσική και την μουσική πρόταση που έχει, έχει και στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις νέες ορχήστρες που έχει το Μέγαρο Μουσικής και η Μούσα και τη συμμετοχή νέων μουσικών από την Ρουμανία. Βέβαια. Έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά, μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, νέους μουσικούς από το Ινστιτούτο Πολιτισμού της Ρουμανίας. Το Ινστιτούτο Πολιτισμού της Ρουμανίας αποτελεί έναν από τους υπόλοιπους 10 συνεργάτες μας στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Europe, οδεύοντας προς το 2020, στο οποίο το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη συμμετέχει ως εταίρος, με leader, με βασικό συνεργάτη, την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχουμε την χαρά να μας δίνει τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε νέους μουσικούς, αλλά και πιο ενήλικες συνεργάτες υπό μορφή δασκάλων, μαέστρων κτλ. Από διάφορες χώρες. Μέχρι στιγμής έχουμε συνεργαστεί με τη Βραζιλία, έχουμε συνεργαστεί με την Τουρκία, με την Κωνσταντινούπολη, με το Ίδρυμα Μουσική για την Ειρήνη. Έχουμε συνεργαστεί με την EUIO, την European Union Youth Symphony Orchestra, το Ινστιτούτο της Ρουμανίας, και αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Πολιτισμού της Ρουμανίας. Την πρώτη φορά είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 5 μουσικούς στο πλαίσιο της συναυλίας της 7ης Νοεμβρίου του 2015, μία από τις πιο όμορφες συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, και αυτή τη φορά θα προσκαλέσουμε διαφορετικούς, βέβαια, μουσικούς αυτή τη φορά. Έχουμε, νομίζω, τρία κόρνα. Τρία κόρνα, δύο όμποε, μία βιόλα και το σολίστα μας. Και το σολίστα μας, το Παγκανίνι. Λοιπόν, να πάρουμε μία γεύση λίγο από Προκόφιεφ, από τον πασίγνωστο σε όλους μας χορό των Υποτών, από τον μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μάκη Μαστρίδης, Γιώργος Κλαδέρης και Θοδωρής Παπαδημητρίου. Συζητάμε με αφρομή τη συναυλία της Μούσα το Σάββατο 12 Μαρτίου στην αίθουσα Μιένα. Συζητάμε για μουσική, για την ορχήστρα. Βέβαια, υπάρχει και ένα πρόγραμμα που προηγείται της Μούσα πριν το Σάββατο. Σήμερα, Γιώργος, στον κύκλο διαλέξεων Αστέρια της Μουσικής και του Κινηματογράφου με τον μεγάλο δημοσιογράφο τον Ελευθέρη τον Κουγκαλίδη, θα έχουν την ευκαιρία όσοι τυχεροί προλάβουν και πάρουν τα δελτία εισόδου από το Μέγαρο Μουσικής 2 ώρες πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Σήμερα στις 8 είναι η εκδήλωση. Ένα αφιέρωμα στην Καταρίνα Βαλέντε. Με αφορμή λοιπόν ότι το 1962 προβλήθηκε η τελευταία ταινία της Καταρίνας Βαλέντε στην Ελλάδα και από τα 53 χρόνια απουσίας της, ένα αφιέρωμα παρουσίαση σήμερα ο Λευτέρης ο Κουγκαλίδης στην μεγάλη οθόνη με αποσπάσματα από ταινίες όπως Μουζούρ Κατρίν, Αγάπη Χορός και Χίλια Τραγούδια, Πρόσκληση στον Πύργο των Ονείρων, Ένα Φιλί, Ένα Τραγούδι, Ένας Χορός. Η 84χρονη σήμερα καλλιτέχνης έγινε γνωστή από τις δισκογραφικές επιτυχίες της. Και μόνο ότι γεννήθηκε στο Παρίσι από τέλους γονείς, θεωρείται από πολλούς Γερμανίδα, αφού οι ταινίες της ήταν κυρίως γερμανόφωνες, όπως και οι περισσότερες δισκογραφικές επιτυχίες της. Έχει επίσης ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο για την ίδια και δύο τραγούδια, έχει ηχογραφήσει δύο τραγούδια σε συνθέσεις του Μίμι Πλέσα. Η εμπειρία, το πλούσιο αρχαιακό υλικό και οι γνώσεις του Λευτέρη Κουγκαλίδη εγγυούνται ένα διαφορετικό απόγευμα σήμερα για να μπορέσει κάποιος να μοιηθεί στον κόσμο αυτό ακριβώς της μουσικής και του κινηματογράφου. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα Μωρίς Αλτιέλ. Είναι στην Εμίλιο Ριάδη, λόγω τη συμμετοχή τη μεγάλη, είναι στην αίθουσα Εμίλιο Ριάδη. Στην Εμίλιο Ριάδη. Οπότε ωραία. Και περισσότεροι τυχεροί μπορούν να απολαύσουν την σημερινή. Αλλά μην επαναπαύεστε κιόλας, γιατί έχουν δείξει αυτές τις διαλέξεις ιστορικά ότι έχουν πάρα πολύ συμμετοχή και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και Γιώργο, 8 Μαρτίου. Πριν πάμε 8 Μαρτίου, να ακούσουμε λίγο Καταρίνα Βαλέντε. Quando, quando, μια ηχογράφηση από το 1962, για να πάρουμε μια γεύση για την απόψινή εκδήλωση. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando. Wiedersehen kann. Ich hab immer für dich Zeit. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando. Ich dich wieder küssen kann. Unter Palmen so wie heute. Lass uns träumen am Meer, einen Traum von Amor. Denn so schön wie ein Traum kommt mir dann das Leben vor. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando. Dich wiedersehen kann. Sag mir quando, sag mir wann. Quando, sag mir wann.
στο κλίμα των ημερών, Μεγάλη Μουσική Θεσσαλονίκη. Και αφού ακούσαμε τη σημερινή μας πρόταση, αύριο στον κύκλο Voices, Γιώργο, έχουμε. Αύριο στον κύκλο Voices έχουμε μια πολύ ξεχωριστή συναυλία της Ζωής Ζενιώδη και της Μερσίνης Μαργαρίτης, και της Μερσίνη Μαργαρίτη στο τραγούδι, η οποία λαμβάνει χώρα με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη. Θα ακουστούν μεταξύ άλλων έργα του Φρανς Σούπερ, του Ρόμπερτ Σούμαν, του Χούγκο Βόλφ και του Ρίχαρντ Στράους. Μία περιπλάνηση στο πιο αγνό, ρομαντικό κομμάτι της τέχνης του γερμανικού τραγουδιού, σε ένα ταξίδι στη διάρκεια του οποίου το ασυνείδητο πάλεται, η σοπράνο Μερσίνη Μαργαρίτη και η πιανίστα και μαέστρο Ζωή Ζενιώδη μας φέρνουν σε επαφή με εκείνες τις γυναίκες που ενέπνευσαν δημιουργούς και τέχνες. Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το μικρό Leader, Leader Mignon, αριθμός 3, του Hugo Wolf. Voices, Μερσίνη Μαργαρίτη, Ζωή Ζενιώδη, αύριο 8 Μαρτίου στο φοαγέ του Μιένα, στο Μεγαλομουσική Θεσσαλονίκη. Και
Voices πάλι την Τετάρτη 9 Μαρτίου. Παναγιώτης Μάργαρης με τη μαγεία της κιθάρας. Ο Παναγιώτης Μάργαρης, ένας από τους πιο γνωστούς κιθαρίστες, έχοντας τον ενεργητικό του 14 προσωπικούς δισκούς, πολλά μουσικά βραβεία και περισσότερες από 1500 συναυλίες, θα μας ταξιδέψει στους μαγικούς ήχους της κλασικής κιθάρας. Ένα ρεσιτάλ του διεθνούς φήμης διεξιοτέχνη που θα μας εμμηνεύσει κομμάτια και από την πρόσφατη δισκογραφική δουλειά του, αλλά και συνθέσεις σπουδαίων δημιουργών, κινηματογραφικών και μη, Τσαϊκόφσκι, Μονικόνε, και διασκευές από γνωστά ροκ τραγούδια από τον προηγούμενο δίσκο του, το Rock of My Soul. Μαζί μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της νέας γενιάς, η εξαιρετική Ρωσάια. Ένα ταξίδι αισθήσεων και συναισθήσεων με τους ήχους της κιθάρας του Παναγιώτη Μάργαρη και ένα μουσικό άκουσμα μελωδικό και ταυτόχρονα αριθμικό την Τετάρτη 9 Μαρτίου στην αίθουσα Εμίλιος Δριάδης. Γιώργο, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και ένα μικρό μουσικό. Ένα μικρό μουσικό απόσπασμα από την δουλειά του Παναγιώτη Μάργαρη με τη μαγεία της κιθάρας.
Παναγιώτης Μάργαρης, λοιπόν. Και να προχωρήσουμε ξανά, δηλαδή να ξαναγυρίσουμε, όχι να προχωρήσουμε στην συναυλία. Από εκεί που ξεκινήσαμε. Στη συναυλία της Μούσα, της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στις 12 Μαρτίου, με μαέστρο τον αγαπητό μας Θοδωρή Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Και να πούμε λίγα πράγματα για την πορεία της ορχήστρας μέχρι τώρα. Πόσες συναυλίες έχουμε κάνει? Η συναυλία που έρχεται το Σάββατο θα είναι η 11η μας συνολικά, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κάποιες πολύ σημαντικές συμπράξεις που έχουν γίνει. Η πρώτη συναυλία της ορχήστρας τον περασμένο Απρίλιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων. Ακολούθησε μια σύμπραξη με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δημού Θεσσαλονίκης, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Είχαμε και τις συνεργασίες με το Ινστιτούτο της Ρουμανίας και το Music for Peace Foundation της Κωνσταντινούπολης εδώ μεταξύ. Ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, αν δεν θυμάμαι, διόρθωσέ με, είναι η τρίτη μεγάλη συναυλία που είμαστε σχεδόν μόνοι μας. Έχουμε βοήθεια από ξένους μουσικούς, αλλά ουσιαστικά η συναυλία είναι της Μούσα. Συμμετέχουν περίπου 75-80 παιδιά. Τόσα. Σχεδόν το σύνολο. Σχεδόν το σύνολο της ορχήστρας. Α, με την ευκαιρία, μιας που μιλάμε για το σύνολο της ορχήστρας, να πούμε ότι δεν έχουν βγει ακόμα ημερομηνίες, αλλά σύντομα, μέσα στον επόμενο μήνα ή στις επόμενες 40 μέρες, θα έχουμε πολύ πιθανόν και νέες ακροάσεις. Ακούτε, κόσμε, νέες ακροάσεις για την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Βέβαια, να πούμε, Γιώργο, ότι δεν θα είναι για το σύνολο των οργάνων. Σε αυτή τη φάση θα γίνουν κάποιες συγκεκριμένες, έτσι. Από το στόμα μου το πήρες. Ακριβώς αυτό, ναι, ναι. Οι ακροάσεις θα αφορούν σε συγκεκριμένες ομάδες μουσικών οργάνων. Όργανα που έχουμε έλλειψη αυτή τη στιγμή, όπως όμπο, εικόνα. Γενικότερα η ομάδα των Χάρκινων. Και ένα φαγκό του μας έφυγε, γιατί πήγε για σπουδές. Ναι, γενικά κάποια από τα παιδιά μας είναι σε μεταβατική φάση, φεύγουν από Ελλάδα, συνεχίζουν σπουδές στο εξωτερικό. Πάντως αυτή είναι και η μαγεία της Μούσα, ότι ουσιαστικά είναι ένα πάρα πολύ δημιουργικό σημείο συνάντησης και ένα πέρασμα που βαφτίζει τα παιδιά και μακάρι να βρίσκουν όλα το δρόμο τους να φεύγουν και να ξαναγυρίζουν. Σαν, σαν τα περιστεράκια που ξαναγυρνάνε στη φωλιά. Αυτός είναι και ο στόχος. Αυτός είναι και ο στόχος μας και όπως το έχουμε συζητήσει και κατηδίαν εμείς, ελπίζουμε πως όσοι μουσικοί περνάνε από τη Μούσα θα είναι εσαΐ μουσική της Μούσα και εμείς, σύμφωνα με το καταστατικό της ορχήστρας, θεωρούμε πάντα μέλη της ορχήστρας, από φύτους. Ελπίζουμε να ξανάρθουν να μας χαρίσουν την γνώση που θα έχουν αποκομίσει από τις σπουδές στο εξωτερικό, να ξαναπαίξουν μαζί μας, είτε σαν σολίστες, είτε σαν δάσκαλοι. Ακριβώς. Και είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό σύνολο, το οποίο εύχομαι ότι θα μεγαλώσει κι άλλο σύντομα με τις ακροάσεις που θα γίνουν. Ξέρω ότι υπάρχει πολλή θέληση από παιδιά να έρθουν στην ορχήστρα και ελπίζω να έχει πολύ πολύ μεγάλη ζωή μπροστά του αυτό το σύνολο. Εγώ ελπίζω να κρατηθεί στα επόμενα χρόνια ο φοβερός ενθουσιασμός, ο συγκινητικός ενθουσιασμός και των παιδιών και όλων ημών, που πραγματικά μέχρι στιγμής μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας της ορχήστρας, νομίζω κλείνει ακριβώς ένα χρόνο το Μάρτιο. Ναι, το Μάρτιο είναι ένα χρόνο από τις πρώτες ακροάσεις. Έχει κάνει τόσο φοβερά βήματα, τόσο πολλά πράγματα και ουσιαστικά. Και με ένα επίπεδο το οποίο θα ζήλευαν πολλές ορχήστρες νέων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Η εμπειρία που έχω τουλάχιστον εγώ προσωπικά, δεν ξέρω για σένα, Θοδωρή, είναι ότι το επίπεδο αυτής της ορχήστρας είναι ψηλό. Ναι, ναι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της. Έχει πολύ δρόμο. Νομίζω ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι συμπράκτες που λέγαμε. Δηλαδή το γεγονός ότι τα παιδιά καθίσαν από τις πρώτες συναυλίες μαζί με καταξιωμένους μουσικούς και Έλληνες της Συμφωνικής του Δήμου και της Κρατικής Θεσσαλονίκης και ξένους από την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων, τους έδωσε μια τρομερή εμπειρία. Αισθανθήκαν άμεσα άνετα πάνω στη σκηνή, το οποίο ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία για αυτούς. Και νομίζω ότι στις δικές τους συναυλίες πλέον το κουβαλάνε. Δηλαδή βγαίνουν με άλλη εμπειρία, με άλλο αέρα, και άλλο αέρα πάνω στη σκηνή. Το έχω βιώσει και εγώ σε όσες φορές έτυχε να συνεργαστούμε. Κατάλαβαινα ότι τα παιδιά ρουφάνε τη θετική ενέργεια καταρχήν, αλλά και τις γνώσεις που μοιράζονται γύρω τους μαζί τους με τρόπο πραγματικά απίθανο, φοβερό. Ναι, ναι, ναι. Και το συζητούσα μάλιστα, χθες είχαμε πρόβλημα και με κάποια παιδιά, τα οποία έχω δει και την προσωπική πρόοδο κάποιων από τα παιδιά της ορχήστρας,
που πραγματικά έχει αλλάξει το παίξιμό τους μέχρι την ορχήστρα. Έχουν μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο τρομερή διαφορά σαν μονάδες και αυτό βγαίνει βέβαια και στο παίξιμο μέσα στην ορχήστρα. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από προσωπική εμπειρία παλιά, όταν ήμουν 15-16 χρονών και είχαν αρχίσει να μου δίδονται παρόμοιες ευκαιρίες για συνεργασίες με σύνολα μουσικής δωματίου από την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Θυμάμαι πολύ, πολύ χαρακτηριστικά την πρώτη συνεργασία που είχαμε με τον Λεωνίδα τον Καβάκο και τους συνεργάτες του τότε. Αυτό τώρα μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Έτσι. Και τι ανεξίδηλα σημάδια μου άφησε όλο αυτό. Πόσο δυνατό έναυσμα ήταν για μένα για να κάτσω να διαβάσω, να πιστέψω στον εαυτό μου, να πιστέψω ότι μπορώ να σταθώ δίπλα σε τέτοια ιερά τέρατα. Δεν είναι μόνο η συναυλία, είναι και όλη η ψυχολογία πίσω από αυτό το εγχείρημα.